η απειλή με εξαφάνιση την οχιά της πίνδου. Μια νέα έρευνα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασική απειλή που μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση της οχιάς της πίνδου. Ερευνητέ, με επικεφαλή στον Έντβαρντ Μιτσέη του Κέντρου Οικολογική Έρευνα τη Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών, που έκαναν τη δημοσίευση στο διεθνέ περιοδικό Όρη, εκτιμούν ότι έω το 90% των ορεινών ενδιαιτημάτων τη εν λόγω χιά θα καταστούν αφιλόξενα έω το τέλο τη δεκαετία του 2080 λόγω ανόδου τη θερμοκρασία. Η οχιά τη Πίνδου η είναι η μικρότερη οχιά τη Ελλάδα, φτάνοντα σε μήκο τα 35 έω 45 εκατοστά ζήσε απομονωμένα αλπικά και υποαλπικά λιβάδια στην ελληνική οροσειρά της Πίνδου και στη νότια Αλβανία, συνήθως σε υψόμετρο άνω των 1400 μέτρων. 400 μέτρων. Θεωρείται ξεχωριστό είδος, βίπερα γκρέκα, και το δηλητήριο της είναι σχετικά ασθενές, αν και απαιτεί ιατρική φροντίδα. Τώρα μας υπάρχουν και άλλα είδη οχιάς, κοινή, οθωμανική, της Μήλου, Αστρίτης, αλλά της Πίνδου θεωρείται από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας του Περιβάλλοντος, IUCN, κατεξοχήν αυτή που απειλείται ως είδος και ένα από τα ερπετά της Ευρώπης που ήδη αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης. Η νέα έρευνα δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή θα εντείνει σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο στο μέλλον. Η οχιά τη Πίνδου είναι προσαρμοσμένη στο κρύο περιβάλλον και θεωρείται άκρο ευάλωτη στην άνοδο τη θερμοκρασία και στην ξηρασία λόγω τη κλιματική αλλαγή. Ήδη, σύμφωνα με του ερευνητέ, τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά για το συγκεκριμένο φίδι, δυσκολεύοντα την έξοδο από τη φωλιά του και τη διατροφή του. Η λεκάνη τη Μεσογείου, που περιλαμβάνει την Ελλάδα, αναμένεται να γίνει σημαντικά ξηρότερη τι επόμενε δεκαετίε, καθώ προβλέπεται ότι θα μειωθούν οι βροχοπτώσει θα μειωθούν οι πληθυσμοί των εντόμων που αποτελούν την τροφή τη οχιά, ενώ και οι βοσκοί τη πίντου σκοτώνουν συχνά τι οχέ, επειδή κατά καιρού δαγκώνουν τα πρόβατά του. Από ελληνική πλευρά, στη μελέτη συμμετείχαν ο καθηγητή Στέφανο Ρούσο, τμήμα βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξα ΗΠΑ και η ερπετολόγη Μαρία Δημάκη, Μουσείο Γουλανδρή Φυσική Ιστορία, και Γιάννη Ιωαννίδη, Βιόσφαιρα.